από αυτό. Αλλά λέτε, αν έργει νέοι, έχετε βάλει το προ τα κάτω. Ναι, προς δεν, τα υπάρχει, πάνω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προ τα πάνω. Αλλά δεν αφορά μόνο νέου, είναι γενικότερο. Ναι, θέμα, ναι. Εντάξει, ναι, βέβαια. Γιατί το θέμα τη αλληλεγγύη. Θέλω να πω και εσεί οι μεσήλικε, όλοι οι άλλοι, να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το θέμα. Για πάμε. Και είναι ότι αφορά, δηλαδή, επιδοτείται μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων. Δηλαδή, μιλάμε εδώ πέρα για γιατρού, δικηγόρου από όλε τι ειδικότητε. Έτσι, οικονομολόγοι, αναλυτέ, λογιστέ, φοροτέχνε, καθηγητέ, δάσκαλοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν, που αφορά πολλούς νέους με πτυχία. Επίσης, στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να μπουν και όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν ακριβώς στον τομέα το οποίο έχουν σπουδάσει. Έτσι, δεν είναι, κύριε Χαρίτση? Ναι, έτσι είναι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω το εξής σχόλιο. Ξέρετε, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε στο Υπουργείο Οικονομίας, είπαμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι η ενίσχυση ακριβώς αυτών των παραγωγικών στρωμάτων της ελληνικής οικονομίας, τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ από την κρίση, και αναφέρομαι σε πτυχιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτοαπασχολούμενους, σε νέους επιχειρηματίες, και οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν τύχη, αν θέλετε, της αντιμετώπισης που έπρεπε από τα προγράμματα των διαθροτικών ταμείων, από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Αυτή την εξαγγελία, αν θέλετε, αυτή τη βασική μας προγραμματική θέση, προσπαθούμε να την μετατρέψουμε σε πρόγραμμα μέσω των συγκεκριμένων δράσεων. Τις δράσεις για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και τις δράσεις για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα δούμε. Αυτό επειδή είπατε. Απευθυνόμαστε λοιπόν στοχευμένα σε αυτά τα στρώματα. Αφορά και στους αποφοίτους κολεγίων κλπ. Όχι, αφορά σε αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτοι πανεπιστημίων, ελληνικών και ξένων, αναγνωρισμένων. Όλες οι πληροφορίες και το ποιοι ακριβώς είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι υπάρχουν στην πρόσκληση. Αλλά ο στόχος είναι ακριβώς να απευθυνθούμε σε αυτούς, στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, δεδομένη τη κατάσταση ελληνικής οικονομίας και των 6 χρόνων κρίσης που έχουν προηγηθεί, δεν μπορούν να βρουν επαγγελματική διέξοδο στον τομέα το οποίο έχουν σπουδάσει. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υψηλότερο ποσοστό νέων πτυχιούχων. Ένα στους δύο Έλληνες νέους είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει αυτά τα στρώματα να τα κρατήσουμε στη χώρα. Είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας και γι' αυτό τα προγράμματά μας στοχεύουν ακριβώς στο να ενισχύσουν αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και το δεύτερο, τώρα εμείς τα λέμε επιγραμματικά. Σωστά. Όλοι μπορούν να μπουν στο site του ΕΣΠΑ και να ενημερωθούν, βέβαια, ειδικά για το κάθε πρόγραμμα. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, εδώ ξεκινούν λοιπόν οι αιτήσεις 17 Τρίτου και ο συνολικός προϋπολογισμός εδώ είναι 120 εκατομμύρια ευρώ. Θα ενισχυθούν κατά 100% δαπάνες ως 60.000 ευρώ και ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν 2.500 επιχειρήσεις με 4.500 νέες θέσεις εργασίας. Για τις θέσεις εργασίας, να πω μια κουβέντα. Τον υπολογισμό που έχετε κάνει. Πέρα από τον υπολογισμό, και ξέρετε βεβαίως πολλές φορές σημαντικότερο για τα προγράμματα αυτά είναι τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και όχι μόνο η ποσοτικοποίησή τους. Αλλά θέλω να πω το εξής. Επειδή είπαμε και από την αρχή ότι βασική μας στόχευση είναι η διατήρηση των υπαρχουσών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, και με σωστές εργασιακές σχέσεις, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Και όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας, έχετε απόλυτο δίκιο, μιλάμε για σταθερές μόνιμες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, επειδή αυτό δεν πρέπει να μένει σε επίπεδο εξαγγελίας μόνο, εμείς στα συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δημοσιοποίησαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δίνουμε πρώτα απ' όλα ένα κίνητρο. Το 40% της επιδότησης που είδαμε γίνεται 50% εφόσον δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και μία νέα θέση εργασίας να δημιουργηθεί, μπορεί η επιχείρηση να λάβει 10% παραπάνω επιδότηση. Άρα αυτό είναι ένα κίνητρο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, στα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουμε δημιουργήσει για τα συγκεκριμένα προγράμματα, βασικό κριτήριο το οποίο έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί όλα τα κριτήρια έχουν κάποιο ειδικό βάρος δίπλα, που έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι το κατά πόσο η επιχείρηση κατάφερε
μέσα σε συνθήκες κρίσης να διατηρήσει τις εργασίες που είχε ή να δημιουργήσει κενές. Θέλουμε αυτές οι επιχειρήσεις να τις ενισχύσουμε και γι' αυτό τους δίνουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες προσκλήσεις. Γι' αυτό προβλέπετε λοιπόν αυτό που μόλις είπε τώρα ο κ. Χαρίτζη στο τρίτο πρόγραμμα, που δίνει ακριβώς γερά κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης, που είναι για την ενίσχυση ακριβώς των τουριστικών επιχειρήσεων. Και εκεί έχει λοιπόν αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Έτσι ήταν αρχικά, θυμάσαι. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις ήταν 50 εκατομμύρια και το αυξήσαμε σε 70 εκατομμύρια, επειδή ακριβώς αυτό ήταν και αν θέλετε και αποτέλεσμα της διαβούλευσης η οποία προηγήθηκε τους τελευταίους μήνες. Ακριβώς επειδή διαπιστώσαμε την ανάγκη αυτές οι τουριστικές επιχειρήσεις και μάλιστα είναι το μόνο πρόγραμμα το οποίο, όπως θα δείτε και στην πρόσκληση, το σύνολο του προϋπολογισμού διατίθεται στον πρώτο κύκλο. Έχουμε δύο κύκλους στα προγράμματα. Θα κλείσει ο πρώτος κύκλος στο πρώτο εξάμεινο του 2016 και μετά θα βγάλουμε και έναν δεύτερο κύκλο. Γι' αυτό και από τα 370 εκατομμύρια του συνολικού προϋπολογισμού των τεσσάρων προγραμμάτων, τα 262 εκατομμύρια, 262,5 για την ακρίβεια, είναι αυτά τα οποία διαθέτουμε σε αυτόν τον πρώτο κύκλο. Εμπροστοβαρές. Αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για τις τουριστικές επιχειρήσεις, και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένας δείκτης του πόσο αισιόδοξοι είμαστε ότι μπορούμε πολύ γρήγορα να διοχετεύσουμε λεφτά στην οικονομία μέσα αυτών των προγραμμάτων, επειδή θέλουμε να προλάβουμε και την τρέχουσα, μάλλον την επόμενη τουριστική περίοδο. Το σύνολο των χρημάτων διατίθεται σε αυτό τον πρώτο κύκλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα διοχετεύσουμε άμεσα, στην οικονομία. Και να πούμε γι' αυτό λοιπόν, αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Χαρίτζης, ότι εδώ προβλέπεται δηλαδή επιδότηση 40% επιδοτούνται δαπάνες ως 150.000 ευρώ και ακριβώς θα προσαυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, θα έχουμε αύξηση δηλαδή της ενίσχυσης με την αύξηση της απασχόλησης, με κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργεί ο επιχειρηματίας. Εδώ, κύριε Χαρίτζη, θα υπάρχει έλεγχος ουσιαστικά. Πώς θα γίνεται όμως αυτό Βεβαίως το πράγμα? Βεβαίως θα υπάρχει έλεγχος. Θα προσλαμβάνει κάποιος ένα... Καλείται η επιχείρηση να δηλώσει τον αριθμό των εργαζομένων που είχε, που διατήρησε, που δημιούργησε. Και στη συνέχεια, από τις δικές μας υπηρεσίες, θα υπάρχει έλεγχος για την εξακρίβωση του λόγου του αληθές. Και το τέταρτο πρόγραμμα, για να κλείσουμε με τα προγράμματα, είναι ακριβώς και αυτό το ίδιο λοιπόν δίνει κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης και είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό το έχουμε σε κάρτα, το τέταρτο. Συγγνώμη. Αν το έχουμε σε κάρτα το τέταρτο πρόγραμμα, ρωτάω. Ναι, για να δούμε. Θα το βρουν αμέσως. Είναι για την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και εκεί έχουμε λοιπόν προσάυξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες με την αύξηση της απασχόλησης. Δηλαδή έχουμε επιδότηση 40%, έτσι δεν είναι, των δαπανών. 40% οι οποίες αυξάνονται σε 50%. Σε 50% δικαιούχοι. Σε αυτό να πω το εξής, επειδή πραγματικά το πιο σημαντικό από όλα είναι η θέση εργασίας, οι ποιοτικές μόνιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε αυτά τα προγράμματα, βάζουμε και μια σειρά από άλλα κριτήρια που σχετίζονται με αυτό. Για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στα κριτήρια αξιολόγησης, βάσει στατιστικών στοιχείων που έχουμε για κάθε κλάδο, προσπαθούμε να, αν θέλετε, να ενισχύσουμε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά λένε την αλήθεια σχέση με τους εργαζομένους τους. Να ενισχύσουμε, αν θέλετε, και την φορολογική συνείδηση και ασφαλιστική συνείδηση των επιχειρήσεων. Δηλαδή, για να δώσω ένα αριθμητικό παράδειγμα για να είναι πολύ σαφές αυτό που λέω. Δεν μπορεί μια τουριστική επιχείρηση η οποία έχει 50 κλίνες να απασχολεί, να δηλώνει 2 εργαζόμενους. Αυτού του τύπου επιχειρήσεις αποκλείονται από τα προγράμματα. Μάλιστα. Θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά δηλώνουν και ως προς τον τζίρο τους και ως προς τις εργασίες τα πραγματικά δεδομένα. Έχετε μόνο μία ερώτηση, μιας και τώρα τον έχουμε εδώ πέρα, να μην ξεφύγει. Φέτος λέτε στόχος είναι να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία περί τα 8 δις ευρώ. Ναι. Πολλά δεν είναι. Πολλά δεν τάζετε, που έλεγα, και γιατί έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκινήσατε, σας είπα ότι δεν τάζουμε και μιλάμε με στοιχεία, να μιλήσουμε με στοιχεία λοιπόν. Στον προϋπολογισμό του 2016 έχουμε εγγράψει κονδύλι για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο είναι το συγχρηματοδοτούμενο και το εθνικό σκέλος, ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία μέσω των προγραμμάτων των διαθροτικών ταμείων του ΕΣΠΑ και μέσω του εθνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τι αναλογία μεταξύ τους?
Η αναλογία μεταξύ τους είναι 750 εκατομμύρια είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 6 δισεκατομμύρια είναι το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Να πω ότι για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, έχουμε αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 5,5%. Βεβαίως, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν μας επιτρέπουν σε αυτή τη φάση μεγαλύτερη αύξηση, αλλά θέλουμε να δώσουμε τη στόχευση και την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι για να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γι' αυτό και τα επόμενα χρόνια, στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άρα, 6,75 δις, αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Τα 6,75 δις, εμείς, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση όλων των αναγκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε μέσα αυτών και άλλα κεφάλαια, να μοχλεύσουμε αυτούς τους σπόρους. Μένουν 1,2 να μου καλύψετε. 1,25. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Λοιπόν, ο στόχος μας λοιπόν είναι μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση σχεδιασμού με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας αλλά και του εξωτερικού, να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε αυτούς τους πόρους. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κεφάλαια στο εξωτερικό να έρθουν και, αν θέλετε, να παντρευτούν με τους πόρους των διαθροτικών ταμείων για να δημιουργήσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στοχευμένα σε συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Και έτσι, μέσω αυτού του σχεδιασμού, καταλήγουμε στο νούμερο των 8 δις, το οποίο είναι ο στόχος μας για το 2016. Μάλιστα. Μέσω των προγραμμάτων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε καλά. Να πούμε σε ποιες ιστοσελίδες μπορούν να μπαίνουν ενδιαφερόμενοι και να κάνουν. Έχουμε μία κάρτα έτοιμη, πρέπει να ήταν η πρώτη κάρτα, που έχουμε το site που μπορούν, είναι για την υποβολή των αιτήσεων. Είναι το ESPA.gr και το αγωνιστικότητα.gr. Είναι τα δύο site που μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες, ενώ οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω του site επενδύσεις.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς θα το θεωρήσουμε αυτό καλή είδηση της ημέρας. Και να ευχηθούμε όλα να πάνε όσο μας τα διηγήθηκαν. Και να έχουμε συχνά τέτοιες δράσεις.